Καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πω ότι για μια ακόμα φορά ακούσαμε την κατάθεση των απόψεων των προτάσεων του ΚΚΕ να είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένες σε βάθος, να αγγίζουν όλες τις πλευρές σχετικά με τις αιτίες, την αντιμετώπιση, την κριτική που κάνει. Και εγώ προσωπικά, αλλά και από ό,τι εισπράττω από γύρω μου, καλυφθήκαμε οι περισσότεροι από τον τομέα που ασχολούμαστε σε όλες τις πτυχές του θέματος. Έχω να πω ότι δίνονται σήμερα αποστομωτικές απαντήσεις σε όλους τους υποστηρικτές της πολιτικής της μείωσης της βλάβης, που δυστυχώς αυτό που πρέπει να πω είναι ότι στις μέρες μας έχει πάρει πολύ επιθετική μορφή. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, υπόθηκαν όλα αναλυτικά. Πραγματικά μιλάμε για επιθετική μορφή που γίνεται σε βάθος και με γρήγορους ρυθμούς. Είδαμε όλο το νομοθετικό έργο τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται να τις αξιοποιήσει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ακούω και εισπράττω πάντα με μεγάλη κατανόηση και με μεγάλη συγκίνηση, αν θέλετε, τις αγωνίες που μεταφέρουν οι γονείς εδώ, που είναι πάντα στο αντιναρκωτικό κίνημα ταγμένοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν, για το πόσο γρήγορα και πόσο άσχημες εξελίξεις δρομολογούνται. Είδαμε και βλέπουμε τις προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα του και ουσιαστικά με δύο λόγια μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια σήμερα με γρήγορους ρυθμούς να ξυλωθεί ό,τι έχει μείνει όρθιο από πρόληψη, από θεραπεία, από ό,τι δομές υπήρχαν μέχρι τώρα. Το αποκορύφωμα το τελευταίο με τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, με την δυνατότητα από τον προηγούμενο νόμο, από τον νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργούν τέτοιες δομές και τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Θεωρούμε ότι από εκεί ξεκίνησε να γίνεται ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται για την αλλίωση του χαρακτήρα τους. Γιατί μιλάμε για δομές που είναι εντελώς αντίθετες με τη φιλοσοφία των δομών του ΚΕΘΕΑ, των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, που είναι και αποδεδειγμένα αποτελεσματικοί. Γίνονται λοιπόν αυτές οι προσπάθειες, έρχεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ουσιαστικά σαν συνέχεια για να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ που θα προσπαθήσουν, και λέω θα προσπαθήσουν συμμεριζόμενος την άποψη του φίλου από πριν, που τοποθετήθηκε πριν από το Σύλλογο Εργαζομένων, να κάνουν λοιπόν πιο αποτελεσματική την προσπάθεια αλλίωσης του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. Και λέω προσπάθεια γιατί αυτό, όπως και όλα τα άλλα, έχει να κάνει με το πόσο σαν κοινωνία θα αντισταθούμε μαζικά και οργανωμένα και σε συνεργασία όλοι οι φορείς μεταξύ μας. Να πω δύο λόγια για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Είμαστε και εμείς ξεκάθαρα αντίθετοι με τη δημιουργία τους, όλοι τοποθετήθηκαν και από εδώ. Τα δύο βασικά σημεία που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά μειώνουν ακόμη περισσότερο το κίνητρο για θεραπεία, ότι υπονομεύουν κάθε πρόληψη γιατί αθώνουν στη συνείδηση των νέων ανθρώπων τη χρήση ναρκωτικών, και στην τελική ανάλυση τι εποπτεύουν. Εποπτεύουν την ακροβασία των ανθρώπων, των εξαρτημένων, ανάμεσα στον κοινωνικό και τον φυσικό θάνατο, χωρίς την πραγματικότητα να μπορούν να τους προφυλάξουν για κανέναν από τους δύο. Είμαστε σαφώς αντίθετοι. Εκείνο που θέλουμε να πούμε, όλο αυτό, αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσα στο κλίμα των ενδυνόμενων όλο και περισσότερο επενδύσεων για την κάναβη, της φιλολογίας για την αθώωση της κάναβης, την πληθώρα των μαγαζιών που ανοίγουν, ακόμη και στα περίπτερα με προϊόντα που περιέχουν CBD, όλο αυτό διαμορφώνει ένα σκηνικό, ένα υπόβαθρο, με τεράστιους κινδύνους για τα νέα παιδιά. Σαν ΕΣΥΝ έχουμε την εμπειρία, έχουμε μπει με τα παραρτήματά μας σε δεκάδες σχολεία και κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά, μιλάμε με γονείς, με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και βλέπουμε τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, γιατί αυτές όλες οι απόψεις, μαζί με το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται παράλληλα, έχουν απήχηση στη νεολαία, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία που υπόθηκαν τώρα. Να πω και κάτι, αυτά τα στοιχεία που λέμε για το 9% κλπ. Σωστά είναι στοιχεία που χρονολογούνται 4 χρόνια πριν, τις τελευταίες
έρευνες περιμένουμε τώρα, που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα της κρίσης, με τα έντονα προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά κλπ., αναμένεται τα ποσοστά να είναι πολύ μεγαλύτερα, εάν και εφόσον γίνουν ουσιαστικά και σε βάθος αυτές οι έρευνες. Εκείνο που θέλω να πω, για να μην σας κουράζω τελειώνοντας, το σημαντικό είναι ότι σαν κοινωνία δεν μπορούμε να σταθούμε θεατές, δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτές τις εξελίξεις, δεν μπορούμε να ανεχτούμε κανένα επιπλέον μέτρο που θα αναπαράγει και θα ενισχύει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους της νεολαίας για εξάρτηση από ουσίες. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε κανένα μέτρο που φορτώνεται πάνω σε ένα ήδη επιβαρημένο περιβάλλον και δημιουργεί ακόμη περισσότερους κινδύνους. Σαν ΕΣΥΝ καλούμε όλο το λαό, την νεολαία, μέσα από τους μαζικούς φορείς, από τα σωματεία, από τους συλλόγους γονέων και τους συλλόγους που είναι εδώ, αλλά και πλατύτερα τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων από τα σχολεία της χώρας, τα σωματεία, τους συλλόγους κυρίως, όχι κυρίως, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει κοινή δράση με τους συλλόγους των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της πρόληψης, των εργαζομένων των εργαζομένων στην πρόληψη, στη θεραπεία, με όλους τους συλλόγους, τους επιστημονικούς, να υπάρξει κοινή δράση με αιτήματα κεντρικά, αλλά και τοπικά συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Μπορούμε και πρέπει να αναπτύξουμε και εμείς από την πλευρά μας ένα επιθετικό κίνημα που θα αντιπαλεύει αυτές τις εξελίξεις, που θα διεκδικεί λύσεις, που θα παίζει το δικό του ρόλο, αν θέλετε, και το ίδιο στην πρόληψη, ώστε να μην περάσουν αυτά στη συνείδηση της νεολαίας. Μπορούμε να μην μείνουμε παθητικοί, να μην μείνουμε ο καθένας στο δικό του τομέα, αλλά να αναπτύξουμε κοινές δράσεις που θα διεκδικούν συνολικά λύσεις. Δεν θα αναφέρω σε προτάσεις. Ουσιαστικά θέλουμε το τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Θέλουμε να δοθεί βάρος στην πρόληψη και μάλιστα στην πρωτογενή πρόληψη που έχει να κάνει με τα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπλακεί. Θέλουμε να μην εφαρμοστούν οι νόμοι οι τελευταίοι που ψηφίστηκαν, να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, να μην περάσει, να μην δημιουργηθεί χώρος εποπτευόμενης χρήσης σε καμιά γειτονιά της πόλης μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την κοινή δράση. Μπορούμε να βρούμε μορφές και τρόπους. Ήδη τα παρατήματά μας έχουν αρχίσει να συνεργάζονται, να συναντιούνται με τοπικούς φορείς στις γειτονιές της Αθήνας. Και από τη μια βλέπουμε την έντονη ανησυχία, αλλά από την άλλη βλέπουμε και τη διάθεση που υπάρχει στον κόσμο να μπει μπροστά, να διεκδικήσει, να απαιτήσει λύσεις. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πάρουμε θέση και πώς θα τοποθετηθούμε και κεντρικά οι αντίστοιχοι φορείς, όπως είπα πριν. Με αυτό το κάλεσμα και με την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε όντως να βρούμε κοινούς δρόμους και να οργανώσουμε κοινούς αγώνες, με αυτό τελειώνω και θέλω και από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω.